Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το εθνικό νόμισμα αποτελεί αναγκαιότητα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζει μιλώντας στο insider.gr ο πρώην βουλευτής Συμμαθίας και καθηγητής οικονομικών Κώστας Λαπαβίτσας. Η χώρα θα συνεχίσει να κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας στο μέλλον. Είναι απορίας άξιο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, η πεισματική παραμονή σε ένα νομισματικό σύστημα που έχει εμφανώς καταστρέψει την οικονομία μας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να έχει ο κλάδος στο logistics την επόμενη πενταετία σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας. Ανθεκτικές αποδείχτηκαν οι επιχειρήσεις χερσαίων υπηρεσιών logistics κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανεβάζοντας τη συνεισφορά τους στο ελληνικό ΑΕΠ στο 2,9% το 2016 από το 2005 το 2008. Η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στον εντοπισμό των κινητήριων δυνάμεων που έχουν τεθεί σε λειτουργία κυρίως από τις επενδύσεις της Costco και την ανάπτυξη δικτύων από εταιρείες logistics, αλλά και των παραγόντων που φρενάρουν την ανάπτυξη του κλάδου. Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι η ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται να έχει ο κλάδος την επόμενη πενταετία. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη μελέτη στο site της Εθνικής nbg.gr. Είναι η εταιρεία που άνοιξε τον δρόμο σε μια νέα κατηγορία αναψυκτικών, αυτών της στέβιας, καταφέρνοντας να κερδίσει σημαντικά μερίδια αγοράς ακόμα και από ισχυρούς ανταγωνιστές της. Ο λόγος για την Green Cola Ελλάς, που αν και δημιουργήθηκε μέσω κρίσης, κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση ολοένα και περισσότερων καταναλωτών. Όταν τον Ιανουάριο του 2017 η αγορά αναψυκτικών κατέγραφε απώλειες, η Green Cola κατάφερε να καταγράψει άνοδο 5% στις πωλήσεις της και να οθήσει πολλούς παίκτες της αγοράς στη δημιουργία αντίστοιχων προϊόντων με στέβια όπως την Coca-Cola 3Ε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει 666,36 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.